Φίλες και φίλοι του Ολυμπιακού SBCTV, καλησπέρα σας από την Barclays Card Center. 24 ώρες πλέον πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας. Ακόμη ένα Final Four για τον Κώστας Λούκα, ακόμη ένα Final Four για τον Ολυμπιακό. Με ένα διάλειμμα πέρσι επιστρέφεται στο Final Four. Ποιες οι προσδοκίες και ποια τα δικά σου πιστεύω για τον πρώτο ημιτελικό κόντρα στη ΤΖΣΚΑ? Καταρχήν, τιμή και χαρά που βρισκόμαστε και πάλι σε τόσο μεγάλη οργάνωση όπως το Final Four. Πέρυσι δεν καταφέραμε. Πεισμόσαμε και φέτος είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε αυτό το στόχο. Από εκεί πέρα το αυριανό παιχνίδι είναι περίεργο, είναι πολύ σημαντικό να πούμε συγκεντρωμένοι. Οι ΣΕΣΚΑ έχουμε πει επανειλημμένα ότι είναι το φαβορί για το παιχνίδι, αλλά πάμε να παίξουμε τις πιθανότητες που έχουμε και εμείς για να βρεθούμε στον τελικό. Αν υπήρχε ένα στοιχείο που θα ήθελες να επισημάνεις για το αυριανό παιχνίδι, ποιο θα ήταν αυτό? Δεν υπάρχει ένα στοιχείο, υπάρχουν αρκετά στοιχεία βασικά, όπως είναι τα αμυντικά rebound και ο λόγος του ρυθμού, ας πούμε, για παράδειγμα, ή η άμυνά μας η οποία μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Είναι κλειδιά τα οποία μαζί με άλλες λεπτομέρειες κρίνουν κατά πολύ το παιχνίδι. Βέβαια, στη παιχνίδια παίζει ρόλο και η τύχη. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουμε αύριο με το μέρος μας. Μια τελευταία ερώτηση, περισσότερο προσωπική. Ο Κώστας Λούκας πώς βιώνει, συγγνώμη, ακόμη ένα Final Four? Όπως είπα, είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχής που βρίσκομαι και εγώ σε αυτή την ομάδα, τη μεγάλη ομάδα που συμμετέχει σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Από εκεί πέρα, πάμε να παίξουμε άλλο ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπως έχουμε κάνει στη διάρκεια της χρονιάς αλλά και στις προηγούμενες χρονιές. Δεν αλλάζει κάτι. Μαζί μας αυτή τη φορά ο Όλιβερ Λαφαγιέτ. Όλιβερ, 24 hours before the big game, the first thoughts about the game against CSKA. I mean, coming in, we know CSKA are a very good team. They'll come out with a lot of energy. They've been here before a lot of times. We just got to come out and play Olympiacos basketball. We play Olympiacos basketball, I think we'll be good. Are there any similarities between the game tomorrow? Tomorrow's game and the two games that you gave them, you gave against them on the top 16, or not? I don't think so. I think both teams established who they are. They're a team that they're very efficient on offense. And if you let them get around, they good players get around, they can be physical on defense. We are a great defensive team. And we just go, come on, it'll be a good game. No difference between the two games we had at Olympiacos and CSKA. We could be a good game. Thank you very much. Ακούσαμε λοιπόν τον Όλιβερ Λαφαγιέτ να μας μιλάει και αυτός από τη μεριά του για το παιχνίδι με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας. Ο Αμερικανός γκάρτ του Ολυμπιακού είπε ότι ουσιαστικά είμαστε 24 ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό και αυτό που πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει είναι να παίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να μην κάνει τίποτα διαφορετικό, να κάνει αυτό που κάνει όλη τη σεζόν, να μην αλλάξει κάτι στα πλάνα του ή στα σχέδιά του επειδή πρόκειται για ημιτελικό Final Four Ευρωλίγκας και να κάνει το δικό του παιχνίδι, το Ολυμπιακός Game όπως είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και ύστερα, όταν ρωτήσαμε για το αν υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ των παιχνιδιών στο Top 16 των δύο ομάδων και αυτό που θα γίνει αύριο εδώ στην Barclays Card Center, είπε ότι ουσιαστικά οι δύο ομάδες παίζουν επιθετικό μπάσκετ, παίζουν πολύ καλή άμυνα, ξέρουμε όλοι ποια είναι η ΤΖΣΚΑ Μόσχας, ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε να δούμε ποιος θα επιβάλλει το παιχνίδι του στον άλλον, ποιος θα παίξει καλύτερη άμυνα, ποιος θα είναι καλύτερος στην επίθεση για να πάρει τελικά την νίκη. Μετά τον Κώστας Λούκα και τον Όλιβερ Λαφαγιέτ, αλλάζουμε θέση, πάμε στο σέντερ, αλλά μένουμε στην εθνικότητα. Ο Θέλο Χάντερ είναι μαζί μας. Ο Θέλο, first thoughts about the game tomorrow. Pretty much, I think I'm just ready to play. I think it's going to be a good game. Both teams going to be focused. You know, I think both teams are going to try to play their hardest, so I'm just ready. What about the first Final Four appearance for you in the EuroLeague? How you feel it? How it is, all that? To be honest, I just feel like it's another game. You know, at the end of the day, it's a big stage, but at 94 feet, it's the same in any other court. So I think we're just ready to play. And if I ask you for one key for tomorrow's game, if you had just one key. Just one. Yes. Defensive rebound. These are two, huh? Yeah. Okay. Defensive rebound, for sure. There's two. It'll be defensive rebound and execution. Okay. Thank you very much. Ακούσαμε λοιπόν τον Οθέλο Χάντερ να μας μιλάει για αυτός για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη ΤΖΣΚΑ Μόσχας. Αρχικά ο Αμερικανός είπε ότι το αντιμετωπίζει όπως κάθε άλλο παιχνίδι για την προσωπική του εμπειρία, γιατί είναι το πρώτο του Final Four στην Ευρωλίγκα. Όπως κάθε άλλο παιχνίδι, δεν κάνω λέει κάτι διαφορετικό. Στο τέλος της ημέρας, έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα παιχνίδι. Οπότε, επειδή πρόκειται για παιχνίδι Final Four, δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που θα κρατήσει ο ίδιος για το αυριανό παιχνίδι είναι η άμυνα και τα rebound. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα κατά τον Οθέλο Χάντερ για το παιχνίδι με την ΤΖΣΚΑ Μόσχας.